από τον τρόπο της εκδήλωσης και βέβαια γεγονός το οποίο έχουν καταγράψει και κάμερες από κινητά, ένα γεγονός που καταδικάζει βέβαια το κίνημα, ο πρόεδρος, το κόμμα μάλλον για τα ζώα, καταδικάζει το επεισόδιο αυτό και ζητάει την αστυνομική παρέμβαση. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του κόμματος για τα ζώα, τον Κυριάκο Κυριάκου. Καλημέρα αγαπητέ πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Δηλαδή αδιάψευστος μάρτυρας, πρόεδρε μου, είναι η εικόνα. Και στην εικόνα φαίνεται ότι κάποιος χτυπάει δύο άτομα, τα οποία ήταν εκεί στην Λίδρας και διαμαρτυρόντουσαν, κάτι που γίνεται σε όλο τον πλανήτη, βλέπουμε το πλάνο, βλέπουμε το βίντεο, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της κακοποίησης των ζώων γίνονται σε όλο τον πλανήτη. Εδώ βέβαια σε κάποιους δεν άρεσε προφανώς. Σίγουρα εμείς διαχρονικά καταδικάζουμε τη βία και ιδιαίτερα βία προς τις γυναίκες που σήμερα ξέρετε είναι και ένα μεγάλο θέμα. Είδατε τι έγινε στο Ιρά, να συμβαίνει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια δημοκρατική χώρα. Αυτό μας λυπεί, μας θλίβει και μας θυμώνει να συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας. Εάν κάποιος διαφωνεί, εάν κάποιος δεν συμφωνεί, δεν χρειάζεται να χειροδικήσει ή να δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιους οι οποίοι με ειρηνικών τρόπων διαδηλώνουν τις απόψεις και ιδέες τους. Αλλήμωνο εάν σε κάθε εκδήλωση την οποία κάνουν σε αυτή τη χώρα κάποιοι θα ενοχλούνται και θα δημιουργούν έκτροπα. Βέβαια καθηκόντως η αστυνομία εξετάζει και ερευνά την. Ναι. Τώρα έχει ενοχλήσει προφανώς τον θερμόαιμο νεαρό που επιτέθηκε στους δύο ακτιβιστές ο τρόπος έτσι αν θέλεις της διαδήλωσης, αυτό του η κόκκινη μπογιά που συμβολίζει το αίμα κτλ. Μα αγαπητά, αυτές οι οργανώσεις οι οποίες είναι, αποτελούν παρακλάδια, είναι παγκόσμιες οργανώσεις, κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις εδώ και χρόνια. Με μπογιές, με διάφορα τα οποία ναι πιθανόν να ενοχλούν, αλλά εάν ενοχλούν, τηλεφωνάς στην αστυνομία και ρωτάς ή ξέρω κοντή να, αν μπορούν να σταματήσουν. Δεν χειροδικείς, βέβαια, δεν χειροδικείς εννοείται αυτό, δεν βιαστικής βία. Δηλαδή, εμβρασμό ψυχής γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς ως κόμμα για τα ζώα, ναι, καταδικάσαμε και πέραν το ότι ζητούμε τη διερεύνηση, σας είπα ότι καθηκόντως η αστυνομία ήδη ξεκίνησε να διερευνήσει αυτό το πράγμα και σας λέω, βλέποντας ξανά το βίντεο, ντρέπομαι πραγματικά για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο συμπολίτης μας. Μάλιστα. Άρα και εσείς καταγγείλατε το επεισόδιο και η αστυνομία το διερευνά για να δουν ποιος ήταν και πώς έγινε. Μάλιστα. Ανδρέα μου, εμείς το καταγγείλαμε άμεσα δημόσια με ανακοίνωση μας και η αστυνομία ήδη είχε αρχίσει τις έρευνες. Αλλά αυτό που προσπαθώ να τονίσω είναι ότι προχθές βρέθηκα στο Ακάκι για να στηρίξουμε τους κατοίκους εκεί για τα σηματοπλέγματα τα οποία είναι λεπίδες και κατασχίζουν και ανθρώπους και ζώα. Λοιπόν, αν κάτι σε κάποιον δεν άρεσε θα μας έκανε επίθεση. Μα είμαστε σοβαροί πλέον σε αυτή τη χώρα. Τα καταδικάζουμε βεβαίως. Μάλιστα. Είναι απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν όταν ειρηνικά αυτοί οι άνθρωποι έχει χρόνια που κάνουν εκεί τις εκδηλώσεις εκεί στη Λευκωσία, στη Λίδρα. Μάλιστα. Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εύχομαι να μην είμαστε μάρτυρες παρόμοιων περιστατικών και στο μέλλον, διότι η βία σίγουρα δεν προάγει τον πολιτισμό. Η βία φέρνει βία, Ανδρέα. Φέρνει βία. Σε ευχαριστώ. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο κομμάτι ναυτιλία, εκεί προς